Συνεχίζεται ο σάλος γύρω από τη ματέωση της παρέμβασης του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα την περασμένη Παρασκευή. Η απόφαση να μην βγει στον αέρα ο βουλευτής πάρθηκε μόλις μερικά λεπτά πριν την προγραμματισμένη του παρέμβαση, μετά από εντολές του Διευθυντή Ειδήσεων Γιαννάκη Νικολάου, καθώς δεν θα υπήρχε αντίλογος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο παρουσιαστής Ντίνος Φινικαρίδης να υποβάλει την παρέτησή του από την εκπομπή. Σήμερα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, με παρέμβασή του στην εκπομπή, επιχείρησε να δώσει τη θέση του Ιδρύματος, αποδίδοντας το λόγο περιστατικό σε κακή συνεννόηση. Έχουμε έναν έγκριτο, εξαιρετικό δημοσιογράφο, όπως έχετε πει, τον Ντίνο τον Φινικαρίδη, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Είχε κάνει μια διαδικασία για το συγκεκριμένο θέμα με τον Κωστή τον Ευσταθίου. Ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαιρών είχε μια άλλη συνεννόηση, η οποία φαίνεται ότι δεν είχε γίνει επικοινωνία σωστή μεταξύ των δύο. Για το θέμα, ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις και από τα κόμματα που καταδίκασαν το συμβάν. Με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, να γνωστοποιεί πως ζήτησε να γίνει πειθαρχική έρευνα για να διαφανεί για ποιο λόγο απεκόπηκε από την εκπομπή ο Κωστής Ευσταθίου. Πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του δημοσιογράφου να κάνει σωστά, αμερόληπτα και ανεξάρτητα τη δουλειά του. Πρόθεση να εγγράψει το θέμα στην Επιτροπή Εσωτερικών εξεφράζει το ΑΚΕΛ. Ανακοίνωση εξάλλου εξέδωσε και η Συντεχνία Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών ΡΙΚ, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή της στο δημοσιογράφο Ντίνο Φινικαρίδη και καταδικάζοντας τα όποια φαινόμενα παρεμβάσεων στο έργο των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε με άλλη...